Μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα. Δεν είχε ασυλία και ήταν στο παρατσάκ υποψήφια προς αποχώρηση. Τελικά όμως δεν ήταν υποψήφια προς αποχώρηση. Πώς θα είναι αυτή η εβδομάδα, αναρωτιέμαι, για την Ρόζε Μπέκη. Καλώς την Ήρω μας. Πώς είσαι, τι κάνεις? Είμαι τέλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα σε βλέπω ένα κουστούμι και εγώ όταν ορκίστηκα φορούσα κουστούμι. Δεν ήταν τέτοιο βέβαια, ήταν ένα ριγέ ασπρόμαυρο, αλλά έχω ακριβώς μια τέτοια φωτογραφία έξω από την παλιά φιλοσοφική με τα λουλουδάκια μου. Τέλεια. Εσύ από πού πήρες πτυχίο, πού βρίσκεσαι? Λοιπόν, εγώ πρέπει να σε ενημερώσω ότι είμαι πολύ ανήσυχο πνεύμα και δεν σταματά ποτέ. Λοιπόν, τέλειωσα την ασυλλευτική. Ναι. Πολύ ωραία. Έκλεισε αυτός ο κύκλος. Mm-hmm. Πάμε στο στάιλι. Ναι. Έκλεισε και αυτός ο κύκλος. Ναι. Και τώρα είπα θα κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο θα κάνεις? Θέλω άλλο δρόμο στη ζωή μου. Νέα πορεία. Νέα πορεία. Ναι. Και είπα να παρακολουθήσω τη σχολή της ψυχολογίας στο Καποδιστριακό. Πολύ ενδιαφέρον. Και πάω τώρα για την αποφύτισή μου. Α, την παρακολούθησες, την έβγαλες. Ναι, και είχα και παιδάκια. Έχω τα παιδάκια μάλλον. Άρα παράλληλα την παρακολουθούσα. Διαβάζαμε μαζί. Αυτό ξέρω πολλές γυναίκες που το έχουν κάνει και είναι πραγματικά τόσο σπουδαίο. Ναι. Και έτσι τώρα ήρθα να παραλάβω το πτυχίο μου. Οπότε θα είσαι μία νοσηλεύτρια ψυχολόγος στη Λίστρια. Μιλάμε τώρα, το έχεις κυκλώσει από παντού, ε! Βέβαια, για το χρόνο δεν ξέρω. Μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν υπόσχομαι. Εντάξει. Μέχρι στιγμής ας κρατήσουμε αυτά και τη βαθμολογία των κοριτσιών που θα μπει. Πάμε. Σίμωνα, έχεις βάλει ένα. Συγκεκριμένα το μοναδικό. Γεια σου, Ηρώ. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, όντως. Πολύ εντυπωσιακή, ούτως ή άλλως. Από τα λίγα που ξέρω και τα περισσότερα μετά που διάβασα, να ενημερωθώ γενικά, θεωρώ ότι είσαι εκτός κόνσεπτ. Για μένα, προσωπικά λέω. Α, okay, ναι. Γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το οποίο δεν ξέρω. Όχι, αν... δεν είχαμε πρωτόκολλο ούτε στην νοσηλευτική, ούτε στο στάιλι, ούτε εδώ. Θες να μου πεις ότι πάνε συγκεκριμένα ντυμένοι κάπως? Όχι, μπορεί να υπήρχε παλιά, μπορεί να υπάρχει στο εξωτερικό, μπορεί να υπάρχει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τέλος πάντων. Το συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Ωραία. Στα δικά μου τα μάτια αυτή η μέρα είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι ένας σεβασμός προς την επιστήμη. Θεωρώ ότι γενικά τα look έπρεπε να είναι λίγο πιο. Είσαι πάρα πολύ λαμπερή. Τι έπρεπε να βάλω, να βάλω μαύρο? Μπορώ να συνεχίσω? Συνέχισε. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ λαμπερή νομίζω για αυτή την ημέρα. Θα σε έβλεπα να είσαι ούτε καν δασκάλα κάποιας κοπέλας, κάποια καλεσμένη τέλος πάντων ενός απόφοιτου. Όμως σίγουρα όχι αυτή που παίρνει το δίπλωμα. Πάλι τελειώσαμε διαφορετικές σχολές. Άρα... Έχεις δίκιο. Καζαμπλάνκα μου, η πρώτη φορά που θα σε ακούσουμε να κάνεις κριτική. Λοιπόν... Και έχεις βάλει δύο. Ναι. Θεωρώ ότι η ζώνη είναι λίγο βραδινή για την περίσταση. Είναι απόγευμα. Και πάλι είναι παραπέμπει. Απόγευμα είναι. Απόγευμα τα δίνουμε. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι βραδινή. Είναι για βραδινή περίσταση. Δηλαδή σε κάποιο κλαμπ ή μπουζούκια ή όπου αλλού. Θα με έβλεπες έτσι στα μπουζούκια? Δεν θα ήμουν εγώ. Αποκλείεται. Ποια θα ήτανε? Άλλη θα ήτανε. Δεν θα πάω έτσι μπουζούκια, όχι. Η ζώνη πάντως παρακέμπει. Όταν θα κάνω θέμα μπουζούκια θα με δείτε. Σου φαίνεσαι πολύ σεμνή για μπουζούκι, σου φαίνεσαι πολύ λαμπερή για μπουζούκι, τι σου φαίνεσαι? Πολύ σεμνή. Πολύ σεμνή για μπουζούκι. Εγώ αυτό το πολύ ωραίο κοστούμι το έβαλα στην αρκομασία. Από ό,τι μου είπαν τα κορίτσια, πάει και για μπουζούκια. Δεν το ήξερα, έχω καιρό να πάω. Θα το δοκιμάσω όμως. Έχει κάτι άλλο που δεν σ' αρέσει? Έχει να προτείνει κάτι? Καλά, δεν έχει αφήσει, μόνο την αθοδέσμη δεν έχει. Ναι, η αθοδέσμη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ αθοδέσμη. Τα παπούτσια ίσως, να ήταν λίγο διαφορετικό χρώμα. Α, εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα. Οκ. Okay. Do you, boo-boo. Αυτά.
Hey, αυτά. Όλα. Τι έχεις να πεις στην Καζαμπλάνκα μας γι' αυτά? Εντάξει, εγώ το υποστηρίζω, μου αρέσει, είναι ηρώ εδώ μέσα. Άρα, οκ. Okay. Και από έτσι μέσα θα δινόταν ηρώ. Είναι ναι. Ξεκάθαρο αυτό, ναι. Πολύ ωραία. 1,9. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Με αυτό δεν έπαιρνες πτυχίο, είναι ξεκάθαρο.